Τετάρτη απορία. Επιτρέπεται να έχει και να ανατρέφει ένας χριστιανός ζώο στο σπίτι του, όπως παραδείγματος χάρη σκύλο? Μάλιστα. Πολύ ζωόφιλος ήταν αυτός και φαίνεται ότι θα του λέγουν οι άλλοι, ίσως οι γονείς του, ότι δεν είναι σωστό πράγμα οι χριστιανοί να έχουν ζώα στο σπίτι, και μάλιστα σκυλιά και γάτες. Παιδιά, προσέξτε. Τα σκυλιά και όλα τα ζώα, αυτά τα κατοικίδια, τα μάθαμε εμείς, διότι ήσαν όχι κοντά στον άνθρωπο. Τα μάθαμε εμείς να είναι κοντά στον άνθρωπο. Τα γνωστά μας κατοικίδια ζώα. Από αρχαιοτάτων χρόνων, από αμνημονεύτων αιώνων, ο άνθρωπος εξημέρωσε τα ζώα αυτά γιατί του ήσαν χρήσιμα. Το πρόβατο, την κατσίκα, τη γελάδα, το σκύλο, τη γάτα, αυτά την κότα, όλα αυτά τα εξημέρωσε, σας είπα, από αμνημονεύτων αιώνων. Τώρα, εάν μεν τα ζώα αυτά είναι χρήσιμα, και είναι χρήσιμα, και ο σκύλος σαν φύλακας και η γάτα να τρώει τα ποντίκια, όλα είναι χρήσιμα, αλλά ως χρήσιμα ο άνθρωπος τα εξημέρωσε. Αν τώρα ο άνθρωπος περάσει από την έννοια του χρησίμου στην έννοια απλώς να έχω ένα σκυλί ή μια γάτα, να τη χαϊδεύω μέρα νύχτα, να την έχω στην αγκαλιά μου τη γάτα ή το σκύλο, νομίζω το πράγμα πάει κάπου αλλού. Και ενώ η Αγία Γραφή ομιλεί περί της αγάπης προς τα ζώα, στη Σοφία Σιράχ έχουμε ολόκληρο τμήμα, περικοπή που ομιλεί για την αγάπη προς τα ζώα. Ο άνθρωπος του Θεού δεν μπορεί παρά θα αγαπάει τα ζώα, γιατί είναι δημιουργήματα του Θεού, δεν βασανίζει τα ζώα. Έλεγε κάποτε ο Κικέρον, μου φαίνεται, Λατίνος, έλεγε ότι εκείνος που βασανίζει το σκυλί του, μια μέρα θα βασανίσει τον πατέρα του. Αν δείτε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι βάναυσος στα ζώα, δεν έχει καλή ψυχή. Επιτρέψατε μου να πω κάτι που θα συμφωνούσα με τους περιβαντολόγους της εποχής μας. Εγώ θα το πίστευα, θα το θεωρούσα πάντοτε έξω από τι σήμερα αναπτύσσεται και τι θεωρίες. Το κυνήγι δεν είναι καλό. Το κυνήγι πέρασε από ανάγκη, πέρασε σε ένα μέσο χόμπι, σε σκοπό έγινε χόμπι. Κάποτε οι άνθρωποι είχαν ανάγκη να κυνηγήσουν και να φάνε ένα ζώο. Σήμερα όμως δεν υπάρχει ανάγκη γι' αυτό. Όταν θα πάμε να σκοτώσουμε κάποια πουλιά και τα λοιπά, δεν είναι γιατί δεν έχουμε να φάμε. Έτσι για χόμπι, μάλιστα για προβολή ικανοτήτων, ότι έχουμε την δυνατότητα να σκοτώνουμε, έχουμε κουτά πράγματα. Αν θέλετε, είναι μια προβολή που είχε ο αρχαίγονος άνθρωπος. Σκότωνε κάποιο θηρίο από το δάσος και το έφερνε στο χωριό, στον οικισμόν, για να του πούν μπράβο. Έτσι βλέπετε καμιά φορά κυνηγοί βάζουν απάνω στο καπό του αυτοκινήτου, βάζουν λαγούς, βάζουν μπεκάτσες, βάζουν ξέρω εγώ, τα κρεμνάνε, απ' έξω τα κρεμνάνε. Αγριογούρνο, να σκοτώσουν αγριογούρνο κτλ. Τα κρεμνάνε απ' έξω για επίδειξη. Ότι κοιτάξτε, κόσμε, δε, κοίταξε ποιος είμαι εγώ και τι σκότωσα. Δεν είναι καλό, παιδιά. Θα πρέπει κάποτε να φύγουμε από το θέμα που λέγεται κυνήγι, από το χόμπι αυτό. Δεν είναι καλό. Δεν πρέπει να είμαι κυνηγοί. Δεν πρέπει, προσέξτε, δεν πρέπει. Μόνο την αλληλεία μπορούμε να έχουμε, και εκεί όχι κατά βάναυσο τρόπο, που βάζουμε δυναμίτες μες στη θάλασσα να σκοτώσουμε τα ψάρια. Δεν είναι σωστό. Αλλά τα ζώα του δάσους δεν πρέπει να τα κυνηγάμε και να τα σκοτώνουμε. Ούτε τα πτηντά, τίποτε. Να τα χαιρόμαστε. Μην ξεχνάτε ότι ο άνθρωπος κάποτε στον παράδεισο δεν έτρωγε κρέας. Η κρεοφαγία του είναι αποτέλεσμα καρπός της πτώσεώς του. Είναι καρπός της πτώσεώς του, παιδιά, η κρεοφαγία. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει κάποτε να αισθανόμεθα με τα ζώα πολύ καλά, να τα αγαπούμε, είτε αυτά που εξημερώσαμε, είτε αυτά που είναι στο δάσος και τα τρέφει ο Θεός. Θα ήθελα όμως κάτι να πω πάνω σε αυτό. Αν θα πάτε σε κάποιο κατάστημα που υπάρχουν ζωοτροφές και ζωοφάρμακα, τα οποία είναι χρήσιμα, διότι δίνουμε σήμερα στα ζώα τα οικόσιτα ζώα, αυτά που έχουμε στο σπίτι μας,
τους δίνουμε ειδικές τροφές, ιχνοστοιχεία τους δίνουμε, γιατί τους λείπουν, όπως τα έχουμε εκεί σε μια αυλή, δεν ξέρω, σε ένα τόπο, δεν έχουν πολλά πράγματα να φάνε, ακόμα αρρωσταίνουν. Θα πάρουμε φάρμακα να τα θεραπεύσουμε τα ζώα. Εκεί θα δείτε επάνω στα ράφια του καταστήματος να υπάρχουν και κουτιά που είναι μπισκότα για γάτες, για σκύλους, είναι ειδικές τροφές, ειδικές τροφές. Εγώ κάποτε με τα μάτια μου είδα σε ένα εστιατόριο που παρήγγειλαν ένα πιάτο με κρέας και μακαρόνια, αφού έφαγαν και αυτοί βεβαίως ό,τι έφαγαν, το έβαλαν χάμω για να φάει ο σκύλος. Το να τρέφουμε τα ζώα με αυτόν τον τρόπο, παιδιά, είναι πρόκλησης όταν υπάρχουν άνθρωποι που πεινάνε. Και είναι πρόκληση και κατά του Θεού, αν θέλετε, και κατά τον ανθρώπο και κατά του Θεού. Ακόμη κάτι άλλο. Δεν μπορούμε να έχουμε μια παθητική και μια νοσηρή αγάπη στα ζώα. Βέβαια, ένα ζώο το αγαπάμε, το φροντίζουμε να μην κρυώσει ενδεχομένως σε μια παγωνιά, να το περιποιηθούμε. Αλλά το να το έχουμε στην αγκαλιά μας διαρκώς, το να υπάρχει ένα σκυλί απάνω στον καναπέ διαρκώς, το να πιάνουμε το, να το έχουμε στο αυτοκίνητό μας διαρκώς, να το φυλάμε αυτό το ζώο διαρκώς, δεν νομίζετε πως είναι κάτι παραπανήσιο? Με αυτή την έννοια ο χριστιανός ποτέ δεν αγαπάει τα ζώα. Με αυτή την έννοια ποτέ, το ξαναλέγω. Θέλετε και κάτι άλλο? Αλλά τι να το πω το κάτι άλλο? Για να μην πω, μύριες αμαρτίες υπάρχουν γύρω από το κεφάλαιο αυτό. Αλλά ας σταματήσω έως το σημείο αυτό, για να δείτε ότι ο ζωόφιλος είναι ο άνθρωπος του Θεού που αγαπάει τα ζώα, βεβαίως, αλλά με όρια. Δεν μπορεί να αγαπάει τα ζώα του Θεού παραπάνω από ό,τι θα αγαπούσε τον συνάνθρωπό του, ή κατά νοσηρών, δηλαδή κατά άρρωστων τρόπων. Αυτά και για αυτήν την απορία.